τον συνάδελφο για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Νίκο, κυρίες και κύριοι, πριν από δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, η κυρία Μπακογιάννη τηλεφώνησε στον κύριο Σαμαρά. Είναι σίγουρο αυτό, είναι διασταυρωμένο. Είναι σίγουρο, μίλησα εγώ με την κυρία Μπακογιάννη, μου το επιβεβαίωσε 100%. Μίλησε λοιπόν την Παρασκευή και του είπε ότι στην περίπτωση που το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα είναι όχι και είναι καθαρό όχι, θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης του είπε ότι εάν το πρόβλημα είναι η ίδια, αν υπάρχει ψυχολογικό θέμα με την ίδια, η ίδια του δηλώνει ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την ηγεσία στη συνέχεια. Α, ότι κάνει πίσω και εκείνη δηλαδή. Μετά από μια τέτοια εξέλιξη. Ότι κάνει πίσω και εκείνη και δεν θα είναι υποψήφια. Στην περίπτωση που εκείνος της πει ότι εκείνη είναι το πρόβλημα, υπάρχει θέμα προσωπικό δηλαδή μαζί της. Κάνει πίσω λοιπόν εκείνη και αν παραιτηθεί ο κύριος Σαμαράς, δεν θα είναι υποψήφια εκείνη. Παραιτείται από την υποψηφιότητά της για την ηγεσία. Μου λένε επίσης ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας έκανε λίγο νωρίτερα δηλώσεις, ο οποίος επίσης μιλά για απαραίτηση Σαμαρά.